Σεβασμιότατε, κυρία Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εδημότατοι άρχοντες του Δήμου της ΚΟ, κύριε Αντιδήμαρχε, κυρία Καταρζή, σοφολογιότατε, εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων και αγαπητοί και αγαπητές κυρίοι και κύριες, σας καλωσορίζουμε στην Εβραϊκή Συναγωγή Καλ Σαλόμ της ΚΟ για μία ακόμα εκδήλωση της Αστικής Εταιρείας Ιπποκράτης με ομιλητή τον κύριο Σταματόγιαννη, πλοίαρχο του πολεμικού ναυτικού, με θέμα την επίδραση της θάλασσας στη διαμόρφωση του χαρακτήρας των ανθρώπων. Πριν ξεκινήσουμε, να παρακαλέσω την κυρία Πρόεδρο, την κυρία Διονυσία Τελή Τσιμισίρη, να κάνει το χαιρετισμό της για την έναρξη της διαδικασίας. Επιτρέψτε να το πω αυτό. Για να διευκολύνουμε την τηλεόραση. Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στην σημερινή μας εκδήλωση και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Με τη σημερινή εκδήλωση ολοκληρώνεται η τριλογία με κεντρικό θέμα τον ρόλο της γεωγραφίας στην ζωή μας. Η Αστική Εταιρεία Ιπποκράτης, πέρα των κλασικών θεμάτων ψυχοκοινωνικής υγείας, ενδιαφέρεται, μελετά και αναδεικνύει την σχέση ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος, δηλαδή την ανθρωπογεωγραφία. Ο κύριος Γεώργιος Σταματόγιαννης, πλοίαρχος του πολεμικού ναυτικού, έμπειρος μελετητής της ναυτικής ιστορίας, θα αναπτύξει το θέμα «Η επίδραση του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην διαμόρφωση του χαρακτήρα, η περίπτωση των νησιών του Αιγαίου». Το πλήρες κείμενο της εργασίας του, με τον ίδιο τίτλο, έχει παραδοθεί στην Αστική Εταιρεία, η οποία θα εκδώσει ειδικό τεύχος. Το τεύχος αυτό θα διανεμηθεί στους μαθητές των γυμνασίων όλων των νησιών του Δωδεκανήσου και στους εκπαιδευτικούς τους, προκειμένου να υποστηριχθεί η γενική παιδεία. Η Αστική Εταιρεία, αφενός με συνέπεια επιχειρεί και ικανοποιεί τους καταστατικούς σκοπούς της, αφετέρου συμπληρώνει κενά και παραλήψεις, προσβλέποντας την ολοκληρωμένη παιδαγωγική προσέγγιση των εφήβων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα λεπτό. Για την Αστική Εταιρεία, η οποία συμπληρώνει 26 έτη παρουσία στην ΚΟ από το 1998, όταν οργανώθηκε, συστήθηκε και ιδρύθηκε με πρωτοβουλία τότε της κυρίας Μέρης Φάκου, του Νίκου του Καταρζή και του Ομιλούντος, επιδημαρχίας Καΐσαρλη. Στην πορεία όμως οφείλω να πω ότι την τελευταία 8-9 έτη είναι που έχει αναπτύξει μια πολύ μεγαλύτερη δυναμική χάρη στην υποστήριξη της Δημοτικής Αρχής και της Προέδρου της κυρίας Διονυσίας Τελή. Τα ενδιαφέροντα της Αστικής Εταιρείας, κυρίες και κύριοι, έχουν ξεφύγει πλέον από το στενό πλαίσιο του να μιλάμε για τα ναρκωτικά και τις εξαρτήσεις στα παιδιά. Τα παιδιά ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς τι είναι τα ναρκωτικά και πόσο επικίνδυνα είναι. Αυτό που εμείς επιχειρούμε τα τελευταία έτη, ιδίως τα τελευταία έτη, είναι να μιλήσουμε για τον τρόπο ζωής, να μιλήσουμε για το γιατί υπάρχουμε στη γη και ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου στη γη. Γι' αυτό το λόγο έχουμε συνάψει πολύ ισχυρές στρατηγικές συμμαχίες με τα καλύτερα σωματεία, επιτρέψατε μου να πω, που δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Δωδεκάνησο, και γι' αυτό το λόγο είναι εταίροι μας ο Σύλλογος Ποντίων, το Αναγνωστήριο Εμούσια της Καλύμνου, Ιστορικό Σωματείο, το Κέντρο Πολιτισμού και Ιστορίας της Καλύμνου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτεμις Εστιλέρο και πολλοί άλλοι σύλλογοι από την ΚΟ. Και θα δείτε ή βλέπετε ή μπορείτε να δείτε τις δράσεις της Αστικής Εταιρείας να εξαπλώνονται και να γίνονται και στην Κάλυμνο και στη Λέρο με έναν ρυθμό πάρα πολύ ικανοποιητικό. Έχουμε πολλές ετικέτες στις δραστηριότητές μας, όπως είναι η εστία, η οικογένεια, το οικογενειακό τραπέζι, πόλεων τόπου παιδεία, να γνωρίσουμε τον τόπο μας, προχτές τάξεις του πρώτου λυκείου του Ιπποκρατίου επισκέφτηκαν τη συναγωγή της ΚΟ για να ξαναγηθούν και να μάθουν τι εστί το χτίριο αυτό, το συγκρότημα αυτό. Και μέσα αυτές οι ετικέτες είναι και η γεωγραφία.
Η γεωγραφία, είτε το θέλουμε είτε όχι, προσδιορίζει τη ζωή μας και επί τη βάση της γεωγραφίας οργανώνεται η ζωή στον τόπο. Μην επαναπαυόμεθα ή μην νομίζουμε ότι επειδή μπορεί ο κάτοικος της Αλάσκας και ο Βεδουίνος της Ερήμου και ο κάτοικος Ψερήμου να ανταλλάσσουν μηνύματα σε χρόνο πραγματικό ή να πλοηγούνται στο διαδίκτυο ότι αυτό όλο εξαντλεί ή υπερβαίνει τη γεωγραφία. Η γεωγραφία δεν υπερβαίνεται. Και αυτό είναι το μεγάλο θέμα, ότι όταν μιλάμε για λαούς, για ιστορία, για πολέμους, για διπλωματικές σχέσεις, για ζωή, για καθημερινότητα, πολλές φορές παραβλέπουμε τη γεωγραφία. Μιλάμε για τη Μέση Ανατολή ή για τους Βεδουίνους, αλλά δεν ξέρουμε τι είναι οι Βεδουίνοι και πώς ζουν οι Βεδουίνοι. Μιλάμε για τη Στέπα και για τους Ρώσους ή για τις Μογγόλους, αλλά δεν ξέρουμε τι εστί Στέπα και τι εστί Μογγόλος ή Τάταρος. Μιλάμε για Ευρωπαίους, αλλά δεν ξέρουμε με βάση τη γεωγραφία πώς λειτουργεί ο κάτοικος του Λουξεμβούργου και πώς λειτουργεί ο Κροάτης ή ο Δωδεκανήσιος. Με αφορμή λοιπόν ένα βιβλίο του Κάπλαν για την εκδείξη της γεωγραφίας και με αφορμή επίσης ένα βιβλίο του Εμνίστου Σαράντι Καργάκου για το υγρό στοιχείο στην Ανατολική Μεσόγειο, δόθηκε το έναυσμα για να κάνουμε μία τριλογία την οποία υποστήριξε τις δύο πρώτες φάσεις της ο καλός και αποχωρήσας δυστυχώς της ΣΚΟ Αριστίδης Ταξίαρχος, αγαπημένος φίλος, διοικητής της 80 ΤΕ, και τη σκυτάλη παρέλαβε τώρα ο Γιώργος ο Σταματόγιαννης, του οποίου θυμίζω ότι να του πείτε χρόνια πολλά την τρίτη ημέρα του Πάσχα, μια και αύριο μεθαύριο αναβάλλεται, μετατίθεται η εορτή του, πάντως πολύχρονος και πάντα δημιουργικός, ο οποίος θα μας μιλήσει για την επίδραση της θάλασσας στη διαμόρφωση του χαρακτήρα. Πριν από λίγες μέρες συναντηθήκαμε με τον Πάπη τον Αυροζίδη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Ποντίων, ένας πολύ δραστήριος και πολύ ζωντανός σύλλογος. Τι θα κάνουμε με το Σύλλογο, θα σας τα πει ο Μπάμπης στις εκδηλώσεις του Συλλόγου Ποντίων. Συνεργαζόμαστε με πάρα πολλούς φορείς, με το Εργαστήριο Ψηφιδωτού της Μητροπόλεως. Γιατί εντάξαμε το ψηφιδωτό στις δραστηριότητές μας? Διότι πρέπει το παιδί να μαθαίνει ποια είναι η ζωή και τι σημαίνει υπομονή, τι σημαίνει δημιουργία. Αυτά όμως όλα διαμορφώνονται κάτω από ένα ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο. Και για να επανέλθω στο θέμα της εκδηλώσεως της σημερινής και για να μην καταναλώνω άλλο το χρόνο, να θυμίσω ότι το τετράγωνο ή τρίγωνο Ελλάδα, Τουρκία, Μέσα Ανατολή, Αίγυπτος είναι η καρδιά του κόσμου. Ό,τι συμβαίνει σε αυτήν την περιοχή επηρεάζει όλο τον πλανήτη. Ανέκαθεν η ιστορία ξεκίνησε από τη Μέση Ανατολή. Εκεί ήταν οι πρώτοι πολιτισμοί, ακολούθησε ο ελληνικός πολιτισμός, ο ρωμαϊκός, αλλά κυρίως η κύρια ιστορική τομή που έγινε στην ανθρωπότητα ήταν η γέννηση του Ιησού Χριστού στην Παλαιστίνη, στην Ιουδαία. Βλέπετε, ήδη χρησιμοποίησα τη λέξη Ιουδαία, τη λέξη Παλαιστίνη. Η γεωγραφία είναι ακόμα, εκδικείται τον όποιον θέλει να την βιάσει, να την παραβιάσει ή να την κατακτήσει. Γιατί το υγρό στοιχείο στην Ανατολική Μεσόγειο είναι ιδιαίτερη σημασίας? Ακριβώς γιατί είναι η καρδιά της οικουμένης, η καρδιά του πλανήτη και είναι η αρχή της ενδιάμεσης περιοχής που ξεκινά από αυτήν την θαλάσσια περιοχή μέχρι την Κασπία θάλασσα. Δεν έχει την ίδια σημασία το υγρό στοιχείο στην Πολυνησία με αυτό που έχει στην Ανατολική Μεσόγειο. Και πάνω σε αυτό τον καμβά θα παρακαλέσουμε και θα απολαύσουμε, πιστεύω, να ακούσουμε τον Γιώργο του Σταματόγιαννη πώς επηρέασε, επέδρασε, οργάνωσε, λειτουργήσε η θάλασσα στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των ανθρώπων και ιδιαιτέρως στα νησιά του Αιγαίου. Γιώργο μου, αγαπημένε μου, έχεις το λόγο. Σεβασμιότατε, κυρία Αντιδήμαρχε, κυρία Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Υποδιοικητά της 80ΤΕ, κύριε Διοικητά του 5ου ΣΑ, σοφολογιότατε, γνωστοί και φίλοι, σε ευχαριστώ αρχικά που ήρθατε σήμερα και ημέρα Κυριακή να παρακολουθήσετε την εκδήλωση. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα το γεγονός ότι μου δόθηκε η ευκαιρία να σας απευθυνθώ από αυτό το βήμα και γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Αστική Εταιρεία Ιπποκράτης, τον πρόεδρό της, την κυρία Διονυσία Δελή,
καθώς και τον επιστημονικό σύμβουλο, τον κύριο δόκτωρα Δημήτριο Γερούκαλη. Τιμή αυτή είναι ακόμα μεγαλύτερη, καθώς στο πλαίσιο αυτών των ενημερωτικών διαλέξεων παραλαμβάνω τη σκητάλη από τον ταξίαρχο Αριστίδη Καβαρλίγο, ο οποίος με την ποιότητα των δύο προηγούμενων διαλέξεων του έθεσε ψηλά τον πύχη των απαιτήσεων. Το θέμα το οποίο θα προσπαθήσω να σας αναπτύξω όσο πιο περιληπτικά γίνεται στα επόμενα 35 λεπτά αφορά τον τρόπο με τον οποίο η θάλασσα και το θαλάσσιο περιβάλλον επεμβαίνουν στη ζωή των ανθρώπων επιδρώντας διαφορετικά σε αυτούς. Θα εστιάσουμε ειδικότερα στο περιβάλλον του Αιγαίου Πελάγους, ενός ιδιαίτερου τόπου, μέρος της Μεσογείου θάλασσας, μιας περιοχής που γεννήθηκαν και αναπτύχθηκαν για κάποιους λόγους πολιτισμοί που άφησαν το στίγμα τους στην ιστορία του πλανήτη μας. Από αυτή την περιπτωσιολογική σίγουρα όχι μελέτη, πιο πολύ θα τη χαρακτήριζα ματιά, θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα ή συμπεράσματα, όπως οφείλει να κάνει οποιαδήποτε ματιά σε οποιοδήποτε τομέα. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να διευκρινίσω ότι το περιεχόμενο της διαλέξεως είναι είτε προσωπικές μου απόψεις, είτε απόψεις άλλων τεκμηριωμένες από έγκριτες πηγές. Αν ρίξουμε μια ματιά στον παγκόσμιο χάρτη, ακόμα και αν δεν λάβουμε υπόψη μας την παραμόρφωση που προκύπτει από τη μερκατορική προβολή, θα παρατηρήσουμε ότι η θάλασσα καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη που μας φιλοξενεί. Η αλήθεια είναι ότι τα 2/3 περίπου της επιφάνειας της Γης καλύπτονται από το υγρό στοιχείο. Ένα στοιχείο το οποίο κατά τους βιολόγους έδωσε το σπινθήρα για τη ζωή, την τροφοδοτεί και τη συντηρεί. Εύλογα λοιπόν προκύπτει το ερώτημα αν και κατά πόσο τη διαμορφώνει αυτή τη ζωή. Το βασικό μας εργαλείο στην απάντηση αυτού του ερωτήματος θα αποτελέσει παρατήρηση. Απλοϊκό μεν, αλλά είναι το βασικό εργαλείο έρευνας και ανάπτυξης του ανθρώπου από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής του. Τι θα παρατηρήσουμε? Πρώτα θα αναρωτηθούμε ποιος είναι ο λόγος της ύπαρξης της λέξης νησιώτης. Το γεγονός και μόνο ότι δημιουργήθηκε η ανάγκη έκφρασης και προσδιορισμού μιας διαφορετικής κατηγορίας ανθρώπων με βάση τον τόπο διαμονής του δείχνει ότι κάτι διαφορετικό υπάρχει. Συνεχίζοντας την παρατήρησή μας, βλέπουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί εκφράζονται και έχουν πραγματικά διαφορετική άποψη για τον κόσμο γύρω τους από τον αντίστοιχο στεριανό. Προσέξτε λίγο ακόμα και την προφορά της λέξης. Πόσο πιο εύβοχη και τραγουδιστή είναι η λέξη νησιώτης απέναντι στην πιο στιβαρή αντίστοιχή της, στεριανός. Ακόμα και στην αγγλική γλώσσα, αλλά και σε άλλες γλώσσες, θα παρατηρήσουμε ακριβώς το ίδιο. Ακόμα και κάθε είδους καλλιτεχνική έκφραση, σε κάθε είδους καλλιτεχνική έκφραση, μπορούμε να παρατηρήσουμε αυτή τη διαφορά. Όλοι μας μπορούμε χωρίς ιδιαίτερη σκέψη να πούμε ότι το αριστερό, το οποίο που βλέπετε, είναι ένα νησιωτικό στιγμιότυπο, ενώ το δεξιό ένα υπηρεωτικό, στεριανό. Αν όμως σκεφτούμε λίγο πιο τεχνικά και αποκλείσουμε την αυθόρμητη σκέψη, δεν θα μπορέσουμε τεκμηριωμένα να αποκλείσουμε την ύπαρξη του ενός τοπίου στον άλλο χώρο. Αντίστοιχα και στη μουσική, το άκουσμα του κλαρίνου παραπέμπει σε υπηρεωτικές στεριανές μουσικές παραγωγές, ενώ αντίστοιχα ο ήχος της λύρας παραπέμπει σε νησιώτη μουσικό. Τα χρώματα, τα μοτίβα, η θεματολογία, η ήχη, όλοι οι τρόποι έκφρασης των ανθρώπων των νησιών τείνουν να είναι διαφορετικοί από τους αντίστοιχους των ανθρώπων του υπηρετικού χώρου, χωρίς απαραίτητα αυτό να σημαίνει διαφορά στο επίπεδο έκφρασης ή καλλιτεχνίας. Απλώς τα ερεθίσματα είναι διαφορετικά και παραμένουν τέτοια σε πείσμα της τάσης της εποχής μας για ισοπαίδωση των διαφορών αλλά και του γεγονότος ότι στην εποχή της πληροφορίας και της ταχύτητας που ζούμε, όλοι μας λαμβάνουμε σε μεγάλο βαθμό κοινά ερεθίσματα και μηνύματα. Η θάλασσα ήταν και είναι πηγή έμπνευσης για τους καλλιτέχνες, τους συγγραφείς και τους ποιητές. Οι επιστήμονες κάθε εξειδίκευσης αφιερώνουν ώρες μελέτης. Οι βιολόγοι, για τους οποίους είναι ο βασικός ύποπτος για τη δημιουργία της ζωής στη Γη, οι ωκεανογράφοι, οι ιατροί, φυσικοί, χημικοί, περιβαλλοντολόγοι, οι οποίοι ισχυρίζονται μάλλον σωστά ότι είναι ο κύριος παράγοντας της ποιότητας της ζωής μας, ιστορικοί, πολιτικοί επιστήμονες και άλλες ειδικότητες αφιερώνουν την έρευνά τους σε αυτή. Οι οικονομολόγοι μας λένε ότι αποτελεί την οδό μεταφοράς για τα περισσότερα από τα 2/3 των αγαθών τα οποία διακινούνται παγκοσμίως και σαν αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος αποτελεί παράλληλα και μια έμεση πηγή πλούτου. Πολλά ανθρώπινα επαγγέλματα και τομείς της οικονομίας είναι άμεσα συνδεδεμένα με τη θάλασσα. Πρόσφατα, το Μάρτιο του 2021, ένα κοινό ναυτικό ατύχημα, κοινό σε είδος, αλλά συνέβη σε δύσκολο μέρος, στη διόρυγα του Σουέζ, διατάραξε αυτές τις μεταφορές, σταματώντας το 10% της παγκόσμιας διακίνησης αγαθών, αξίας περίπου 9,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Με όλες αυτές τις επιρροές στις ανθρώπινες δραστηριότητες, η επίδραση του θαλασσίου περιβάλλοντος στον ανθρώπινο χαρακτήρα θα πρέπει να θεωρείται βέβαιη.
Είναι όμως η επίδραση της θάλασσας η ίδια σε κάποιον που μεγάλωσε στα παράλια της Μεσογείου ή της Βαλτικής με κάποιον που μεγάλωσε στις ακτές μιας λίμνης στη Μικρονησία? Το ερώτημα αυτό μεταξύ άλλων απασχόλησε και τον Τζον Μακ, διακεκριμένο καθηγητή επιστήμονα της ιστορίας της τέχνης του Πανεπιστημίου της Ανατολικής Αγγλίας, ο οποίος κατέληξε μέσα από την έρευνά του στο γεγονός ότι η επίδραση του θαλασσίου περιβάλλοντος, εκτός από καθοριστική, ποικίλει και από τις κατατόπους ιδιαιτερότητες. Ποια είναι όμως αυτή η επίδραση? Το θαλάσσιο περιβάλλον επιδρά πάνω στον άνθρωπο, αλλά και ο άνθρωπος πάνω σε αυτό. Δεν πρόκειται για μια απλή περίπτωση δράσης αντίδρασης, αλλά για το γεγονός ότι ο άνθρωπος, αναπτυσσόμενος και εξελισσόμενος, μεταβάλλει το περιβάλλον του. Αυτό έχει ενεργοποιήσει μεταξύ άλλων τα οικολογικά αντανακλαστικά των ορθά σκεπτόμενων. Πώς όμως επιδρά στο χαρακτήρα των νησιωτών η θάλασσα? Με μια απλή παρατήρηση των κοινωνιών του υπηρετικού χώρου αλλά και των νησιών, θα δούμε ότι αυτή διαμορφώθηκε από τα αρχαία χρόνια. Είναι άρρηκτη και έχει επιδράσει στην ψυχοσύνθεση και στις καθημερινές τους συνήθειες, αναπτύσσοντας κατά προτίμηση με ιδιαίτερο τρόπο κάποια χαρακτηριστικά. Ας δούμε μερικά από αυτά. Η θάλασσα περιέχει ένα σύνολο από ευαίσθητα οικοσυστήματα που έχουν διαμορφωθεί με το πέρασμα των αιώνων και βρίσκονται σε απόλυτη ισορροπία μεταξύ τους. Για να είμαστε πιο ακριβείς, βρισκόντουσαν. Η ισορροπία αυτή έχει διαταραχθεί και παρακολουθούμε τα αποτελέσματα αυτής της αλλαγής καθημερινά. Οι πρώτοι που το αντιλήφθηκαν, καθώς οι οικονομίες των νησιών είναι άμεσα συνδεδεμένες με τη θάλασσα και την ποιότητα του περιβάλλοντος της, είναι οι νησιώτες. Αυτό οφείλεται στην άμεση σχέση μεταξύ τους, μια σχέση εντυπωμένη στο υποσυνείδητο κάθε νησιώτη. Ο γνήσιος νησιώτης θα αντλήσει τους πόρους, αλλά δεν θα τους εξαντλήσει. Θα αλλιεύσει για να ζήσει εύπορα, αλλά δεν θα καταστρέψει την αλληλεία των επόμενων γενεών, ερημώνοντας τους βυθούς. Χρειάζεται τη θάλασσα και τους πόρους της, τους αντλεί, αλλά παράλληλα τους προστατεύει. Δεν θα προκαλέσει ποτέ ενσυνείδητα στο θαλάσσιο οικοσύστημα ανεπανόρθωτη ζημιά. Η θάλασσα λειτουργεί και ως πέλαγος ελευθερίας, προσφέροντας αίσθημα ανεξαρτησίας και αυτονομίας. Παράδοξο, γιατί το νησί απομονώνεται από την ηπειρωτική χώρα και τα υπόλοιπα νησιά. Το αίσθημα της ελευθερίας, βέβαια, είναι αντιστρόφως ανάλογο με τη δυνατότητα επικοινωνίας. Η επικοινωνία είναι η ανάγκη του ανθρώπου να αλληλοεπιδρά με άλλους ανθρώπους, είναι το κίνητρο, η δύναμη που ώθησε τον νησιώτη να ξεπεράσει όπου μπορούσε τα φυσικά σύνορα, να έρθει σε επαφή με άλλα νησιά και την ηπειρωτική χώρα και να χαράξει οδούς πάνω στη θάλασσα. Έτσι έγινε ελεύθερος και ανεξάρτητος. Αυτοπεποίθηση και αυτοδυναμία. Μετά τα πρώτα του δειλά ταξίδια, ο νησιώτης απέκτησε αυτοπεποίθηση. Ένιωσε τις ευκαιρίες που του πρόσφερε η θάλασσα. Κατάλαβε ότι αν και μπορεί η θάλασσα να είναι σύνορο, εν τούτης είναι όμως και οδός. Ξεπέρασε τις αντικσοότητες και τα πισωγυρίσματα που του έφερε το υγρό στοιχείο στον δρόμο του, κατάλαβε τη δύναμη της θάλασσας και έμαθε να τη σέβεται. Οι αντικσοότητες που παρουσιάστηκαν με τη μορφή της κακοκαιρίας, της στέρησης των αγαπημένων προσώπων, της απόστασης από την πατρίδα, χαλίβδωσαν το χαρακτήρα του νησιώτη, τον έκαναν να καταλάβει ότι πρέπει να στηρίζεται στις δυνάμεις του, η αυτοδυναμία έτσι αναπτύχθηκε στο χαρακτήρα του. Και εδώ ακόμα ένα παράδοξο. Είναι αυτοδύναμος, αλλά όχι μόνος. Έχει συνταξιδιώτες, είναι μέλος μιας ομάδας. Μια ομάδα ταξιδεύει, δεν ταξιδεύει μόνος του, με σκοπό την επικοινωνία. Μια επικοινωνία που θα προσφέρει την ανταλλαγή αγαθών και ιδεών. Θα ανοίξει τους ορίζοντες των αποδεκτών, όπως ακριβώς είναι ανοιχτοί και οι ορίζοντες της θάλασσας. Εργατικότητα και επιμονή. Η θάλασσα δεν είναι εύκολη. Απαιτεί σκληρή δουλειά. Εκπαίδευση, επιμονή, υπομονή και πλήρη αφοσίωση. Εν ολίγης είναι ένα άθλημα για ανθρώπους που δεν φοβούνται τη δουλειά. Για να εργαστεί κάποιος στη θάλασσα θα πρέπει να επαγρυπνεί, να γνωρίζει, να μαθαίνει διαρκώς και όταν ταξιδεύει θα πρέπει να είναι ικανός να εργαστεί σε ό,τι απαιτηθεί, να γνωρίζει λίγο απ' όλα και να μην αφήνει καμία ευκαιρία εκπαίδευσης να πάει χαμένη. Όσο μικρότερο το νησί, τόσο μεγαλύτερες οι ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό και σε εργατικά χέρια. Οι εργασίες και οι αβαρίες όμως είναι οι ίδιες. Το δεν γνωρίζω δεν είναι δικαιολογία. Στην εμφάνιση μιας αβαρίας θα πρέπει να επιστρατευτεί όλη η εφευρετικότητα, θα πρέπει να αναζητήσει τη λύση από την κοινωνία και από τους διαθέσιμους πόρους. Δεν έχει την ευχαίρεια άμεσης επικοινωνίας και κατά περιόδους δεν έχει καν επικοινωνία. Μπορεί η σημερινή εποχή να έχει λύσει αρκετά από αυτά τα προβλήματα, αλλά ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο τα αντιμετώπιζε στο παρελθόν έχει σημαδέψει τον τρόπο σκέψης του. Κοινωνικότητα και φιλοξενία. Η απομόνωση των νησιών, η έμφυτη ανάγκη του ανθρώπου να επικοινωνεί με άλλους ανθρώπους, οι κοινές εμπειρίες από τα θαλασσινά ταξίδια, ιδιαίτερα οι άσχημες, βοήθησαν να αναπτυχθεί η κοινωνικότητα και μαζί της και η φιλοξενία. Στη θάλασσα θεωρείται αδιανόητο να μην βοηθήσεις κάποιον που έχει ανάγκη. Η συνήθεια αυτή μεταφέρθηκε και στα νησιά.
η φιλοξενία προς τους ξένους ναυτικούς ή ταξιδιώτες αποτελεί κέριο κομμάτι της νησιωτικής κουλτούρας. Υπό αυτό το πρίσμα και μέσα από τα ταξίδια και τις περιπλανήσεις του, ο νησιώτης αναγκαστικά έγινε εξωστρεφής. Στα μέρη που επισκεπτόταν, συναντούσε καινούριους ανθρώπους με διαφορετικά ήθη, έθιμα και γλώσσα. Η ανάγκη της επικοινωνίας με τις νέες επαφές δεδομένη και αναγκαία. Η επικοινωνία αυτή έφερε νέους φίλους ξένους. Επομένως, ήταν απόλυτα φυσικό να αναπτυχθεί η έννοια της φιλοξενίας και μέσα από αυτή η έννοια της επικοινωνίας. Αισιοδοξία και πνεύμα αλληλεγγύης. Ξέροντας ότι στο επόμενο νησί θα δεχτεί τη φιλοξενία των κατοίκων, ο νησιώτης ξεκίναγε τις περιπέτειές του γεμάτος αισιοδοξία. Επίμονος και γεμάτος αυτοπεποίθηση, όπως προαναφέραμε, σίγουρος για τη φιλοξενία, το πνεύμα αλληλεγγύης είναι το επόμενο χαρακτηριστικό που μπορούμε να διακρίνουμε. Γιατί τα πλοία δεν πλέουν μόνα τους, ούτε φτιάχνονται από έναν άνθρωπο. Φτιάχνονται από ομάδες τεχνητών και κυβερνώνται από πληρώματα ανθρώπων. Έτσι, ο νησιώτης μας γρήγορα μαθαίνει να λειτουργεί ομαδικά και αλληλέγγυα. Προσαρμοστικότητα και ευελιξία. Η θάλασσα παρουσιάζει ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Άλλες φορές είναι ίσχυ και γαλήνια, άλλες φορές όχι. Είναι ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον γεμάτο εκπλήξεις και προκλήσεις. Οι νησιώτες έμαθαν να προσαρμόζονται σε αυτές, να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες και να βρίσκουν λύσεις σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Έμαθαν να επικοινωνούν τις εμπειρίες τους τόσο στους συντρόφους τους, παλιούς και νέους, αλλά και στα μέρη που επισκεπτόντουσαν. Ουδέν καλό όμως αμυγές κακού. Όπως προαναφέραμε, από τη θάλασσα διακινείται μεγάλο μέρος των εμπορευμάτων και των ανθρώπων. Το γεγονός αυτό μεταφράζεται σε πολύτιμα φορτία. Έτσι, στη θάλασσα αναπτύχθηκε και άλλη μια μορφή δραστηριότητας, παρόμοια με αυτή της ληστείας στην υπηρωτική γη. Η πειρατεία εμφανίστηκε στο Αιγαίο από την εποχή της αρχαιότητας, όπως μας πληροφορεί ο ιστορικός Κώστας Κεροφυλάς. Ήταν δε τόσο συνηθισμένο επάγγελμα, ώστε ο Θουκυδίδης αναφέρει ότι όχι μόνο δεν αποτελούσε ντροπή, αλλά μάλλον και αιτία περηφάνειας. Η θέα των πειρατικών πλοίων έφτασε να σκορπίζει τον δρόμο, καθώς σήμαινε θανάσιμο κίνδυνο για τα πληρώματα των πλοίων αλλά και για τους νησιώτες. Έτσι, οι άνθρωποι της θάλασσας έγιναν επιφυλακτικοί και καχύποπτοι. Αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε από τις επιλογές των θέσεων στις οποίες φτιαχνόντουσαν οι κύριοι οικισμοί, οι πρωτεύουσες των νησιών, κάπου ψηλά, ώστε να δώσει τον απαιτούμενο χρόνο αντίδρασης στους νησιώτες κατά τη θέαση ύποπτου για πειρατικό πλοίο. Τώρα, το πώς ένας άνθρωπος μπορεί να είναι ταυτόχρονα φιλόξενος αλλά και καχύποπτος, γεμάτος αυτοπεποίθηση αλλά και να νιώθει φόβο, αλληλέγγυος αλλά και επικίνδυνος για τον συνάνθρωπό του. Κάθε άνθρωπος επεξεργάζεται διαφορετικά τα ερεθίσματα και τις επιδράσεις και με διαφορετικό σε αυτόν αποτέλεσμα. Η επίδραση όμως του θαλάσσιου στοιχείου υπάρχει. Απλά κάθε άνθρωπος την προσλαμβάνει και την αποδίδει ξεχωριστά. Διαφέρει και σε κάθε νησί αυτή η επίδραση. Κάθε νησί έχει τη δικιά του ιστορία, κουλτούρα και ιδιαιτερότητες που έχουν διαμορφωθεί και από την επίδραση της θάλασσας. Η θάλασσα όμως πάνω στον άνθρωπο ασκεί μια σταθερή, θα λέγαμε, δύναμη, η οποία διαμορφώνει κατά τη διάρκεια της ζωής του τις επιλογές του. Άλλωστε, τη μεγάλη σημασία του φυσικού περιβάλλοντος στην κοινωνική ζωή του ανθρώπου από τα πρώτα στάδια διαμόρφωσης της πνευματικής του συνείδησης αναγνωρίζει και ο καθηγητής Παύλος Καρολίδης, αναφέροντας συνοπτικά ότι το έδαφος, το περιβάλλον που ζει ο καθένας, ασκεί μέγιστη επίδραση στο χαρακτήρα και στον τρόπο της ζωής μας και αυτό διαμορφώθηκε και υπάρχει από τα πρώτα στάδια διαμόρφωσης του χαρακτήρα των λαών. Αυτή δε η διαμόρφωση έχει εγγραφεί στο χαρακτήρα του έθνους και παραμένει σαν ταυτότητα όσο και αν αυτό αναπτυχθεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που αναφέρει ο Καρολίδης είναι η περίπτωση του Έλληνα, ο οποίος είτε στις χιονοστιβάδες των πολικών χωρών, είτε στις καυτές ερήμους της Αφρικής, παραμένει ο ίδιος. Όπως και ο Τούρκος, που όσο και αν παρέμεινε φερυπίν στην Πελοπόννησο ή στην Αττική, παρέμεινε ο ίδιος με τον άνθρωπο που ήρθε από τη Στέπα. Με βάση λοιπόν τα ανωτέρω, αντιλαμβανόμαστε ότι ο τόπος, η γεωγραφία του χώρου που ζει κάθε έθνος επηρέασε αρχικά τη διαμόρφωση του χαρακτήρα, προσδίδοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε έθνους και συνεχίζει να το επηρεάζει, μειούμενης όμως διαρκώς αυτής της επίδρασης. Στα μικρά νησιά, λόγω του ότι ήταν πιο δύσκολο να είναι διαθέσιμη κατάλληλη πόρη για την εδραίωση ενός οικισμού, υπήρχε σαφώς δυσκολία στο να εγκατασταθούν άνθρωποι. Και όταν αυτό γινόταν, οι κοινωνίες που δημιουργούσαν ήταν σχετικά αδύναμες και εξαρτώμενες. Πολλές από αυτές χάθηκαν με το πέρασμα του χρόνου ή έμειναν υπό τη σκέπη κρατών που ήταν δυνατόν να τους προσφέρουν τα βασικά αγαθά και να διατηρήσουν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας.
Ένα από τα παραδείγματα είναι η Πολυνησία, η οποία αποτελείται από ένα σύμπλεγμα μικρών νησιών, τα οποία όμως αναπτύσσονται παράλληλα με τον υπόλοιπο κόσμο, χάρη στη βοήθεια της Γαλλίας, που τα υποστηρίζει για τους δικούς της γεωστρατηγικούς λόγους. Αντίθετα, άλλα νησιά ξανααανακαλύφθηκαν ακατοίκητα, εγκαταλελειμμένα από τους πρώτους κατοίκους, όπως τα νησιά του Πάσχα. Για την εδραίωση λοιπόν της νησιωτικής κοινωνίας ήταν απαραίτητο ένα ελάχιστο μέγεθος έκτασης, με την ύπαρξη αντίστοιχων πόρων για τη διατήρηση αρχικά και την ανάπτυξη στη συνέχεια της κοινωνίας. Παρατηρώντας τον κόσμο, διαπιστώνουμε ότι οι λαοί οι οποίοι αναπτύχθησαν δίπλα στη θάλασσα, όπου αυτοί αναπτύχθησαν, δεν έχουν κοινά όλα τα στοιχεία, αλλά ούτε και ταυτόχρονα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που μπορούμε να δούμε είναι η Βρετανία και τα νησιά της σε σύγκριση με την Αυστραλία. Και τα δύο νησιά μεγάλα σε μέγεθος, με τους απαραίτητους πόρους, αλλά στο πρώτο η γειτνίαση με την Ευρώπη έδωσε την κατάλληλη όθηση και την τόσο όσο ήταν απαραίτητη πρόσβαση, ώστε με τον καιρό οι κάτοικοι της Βρετανίας να φτάσουν να ελέγχουν το παγκόσμιο εμπόριο και να είναι μία από τις μεγάλες δυνάμεις παγκοσμίως. Δεν έγινε όμως το ίδιο με την Αυστραλία, η οποία, αν και μεγαλύτερη και πιο πλούσια σε πόρους, σαφώς όμως πιο απομονωμένη, μπορεί να είναι στις μέρες μας ένα σύγχρονο και μεγάλο κράτος, ίδιο με όλα τα άλλα και σύγχρονες δομές, αλλά η ιστορία της ξεκινά από τη στιγμή που φτάσαν οι πρώτοι άπικοι σε αυτή και εδραιώθηκε η επικοινωνία με τον υπόλοιπο κόσμο. Αν θα έπρεπε λοιπόν με κάποιο τρόπο να προτείνουμε ένα τεχνοκρατικό τρόπο μέτρησης αυτής της επίδρασης, τότε θα ήμασταν αναγκασμένοι να δημιουργήσουμε ένα μαθηματικό τύπο. Το μέγεθος που θα αντιπροσώπευε το πόσο μεγάλη είναι αυτή η επίδραση θα μπορούσε να είναι η ανάπτυξη ή η κοινωνικοποίηση του νησιού. Αυτή θα ήταν άμεσα εξαρτώμενη από την απόσταση από την υπηρετική χώρα, την απόσταση από άλλα νησιά, τη δυνατότητα επικοινωνίας με άλλους ανθρώπους, την ύπαρξη πρώτων υλών, τη θέση πάνω στον πλανήτη και τη δυνατότητα παροχής τροφής και ύπαρξης ποσίμου ύδατος σε αυτό. Οι συντελεστές επίδρασης του καθενός, όταν προσδιοριστούν, θα είναι σίγουρα πολύπλοκοι μαθηματικοί τύποι. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι το πιο σημαντικό στοιχείο στο οποίο στηρίζεται μια νησιωτική κοινωνία, προκειμένου να αναπτυχθεί, είναι η αλληλεπίδραση με άλλες κοινωνίες. Ένα παράδειγμα είναι το παράδειγμα της Κίνας, η οποία, αν και μια μεγάλη και αχανής χώρα, με πολιτισμό χιλιάδων χρόνων, όταν διέκοψε τους δεσμούς της και την επικοινωνία με τον υπόλοιπο κόσμο, που γινόταν μόνο αποκλειστικά μέσω θαλάσσης, παρέμεινε στάσιμη. Στην εποχή μας όμως, που η επικοινωνία αυτή αποκαταστάθηκε, βλέπουμε ότι κάλυψε το χαμένο έδαφος, λαμβάνει σταδιακά τη θέση στις μεγάλες δυνάμεις και διεκδικεί χώρους και ζώνες επιρροής στις γειτονικές θάλασσες και χώρες. Ιδιαίτερη σημασία για τις επικοινωνίες στον πλανήτη είναι 7 συνολικά σημεία, τα επωνομαζόμενα choke points, τα οποία είναι κομβικά για την εκτέλεση των θαλασσίων μεταφορών. Νησιά τα οποία βρίσκονται πλησίων τέτοιων σημείων αποκτούν λόγω της θέσης τους αυξημένη γεωπολιτική σημασία και γίνονται άξια επίσκεψης ακόμα και αν πρόκειται για απλούς βράχους. Όπως βλέπουμε στο σχετικό χάρτη, δύο από αυτά, ο Ελίσποντος, τα γνωστά μας στενά, και η Διόρυγα του Σουέζ, το στενό το οποίο ενώνει το Port Suez και το Port Said, το Suez και το Port Said, συνδέονται άμεσα με το Αιγαίο Πέλαγος. Μια τέτοια σημασίας περιοχή, λοιπόν, σαν το Αιγαίο Πέλαγος, κοντά σε δύο κομβικά σημεία του παγκόσμιου εμπορίου, προσέλκυσε πολλούς ενδιαφερόμενους τόσο για να την ελέγξουν, όσο και για να την εκμεταλλευτούν. Όλοι αυτοί σταθμεύοντας για ανεφοδιασμό και ξεκούραση και διερχόμενοι από τα κυριότερα νησιά του Αιγαίου, άφηναν εκτός από τη συναλλαγή τους και στοιχεία του πολιτισμού τους, αλλά και ενίσχυαν την επιφυλακτικότητα και την καχυποψία των νησιωτών, καθώς πολλές φορές τα κίνητρα της προσέγγισής τους δεν ήταν αγνά. Έτσι διαμορφώθηκαν στο Αιγαίο χαρακτήρες ανήσυχοι, περίεργοι, με την καλή έννοια της αναζήτησης, κατάλληλοι να διεκπεραιώσουν το εμπόριο, τη μεταφορά των ιδεών, την ανάμειξή τους με τον υπόλοιπο κόσμο, χαρακτήρες ευερέθιστοι και επιθετικοί για να αντιμετωπίσουν τον απρόβλεπτο κίνδυνο, προσαρμοστικοί για να αλλάξουν και να εναρμονίζονται με τα νέα δεδομένα. Ειδικότερα για τα νησιά του Αιγαίου, είναι διαπιστωμένο από τους αρχαίους χρόνους ότι το θαλάσσιο περιβάλλον και ειδικότερα το περιβάλλον της Ελλάδας, με την τριμερή της κάλυψη από τη θάλασσα και την επίδραση του Αιγαίου και των νησιών του, είναι κατεξοχήν ευνοϊκό για τη δημιουργία ομαλού και πολιτισμένου βίου και της ανάπτυξης τεχνών και εμπορίου. Άλλωστε, μέσα από αυτό ξεπήδησαν κοινωνίες οι οποίες άφησαν το στίγμα τους στην ανθρωπότητα και μνημονεύονται ακόμα. Ας κρατήσουμε στη σκέψη μας μία λέξη, τη λέξη επικοινωνία.
Η παρουσία της είναι αυτή η οποία έδωσε την όθηση στους νησιώτες να αναπτυχθούν, να διαμορφώσουν τον διαφορετικό νησιωτικό χαρακτήρα τους, να εξελίξουν τις κοινωνίες τους, την ποιότητα ζωής και τον τοπικό πολιτισμό. Η κακή δε επικοινωνία, αυτή που γινόταν μέσω της βίας και της αδικίας, είναι ο βασικός παράγοντας της ανάπτυξης των αντίστοιχων ελαττωμάτων. Το Αιγαίο Πέλαγος είναι μια περίπτωση εφαρμογής της καλής και της κακής επικοινωνίας λόγω της επισκεψιμότητάς του. Ήταν όμως ένα χώρος που η οικοδομητικά καλή επικοινωνία ήταν συνεχής από την αρχή της ιστορίας. Αυτό δημιούργησε ένα ακόμα πιο ιδιαίτερο περιβάλλον για τη διαμόρφωση των χαρακτήρων. Γεωγραφικά, όπως καθορίζεται από τον Διεθνή Υδρογραφικό Οργανισμό, είναι αυτό που φαίνεται στη διαφάνεια πίσω μου. Αποτελείται περίπου από 6.000 νησιά, μικρονήσους και βραχονησίδες. Όλα αυτά στριμωγμένα σε 241.000 τετραγωνικά μέτρα. Τι είναι όμως αυτό που κάνει το Αιγαίο ξεχωριστό και άξιο μελέτης, όταν τα περισσότερα νησιά του είναι μικρά, άγωνα, φτωχά σε πόρους και πολλές φορές και άνυδρα? Οι νησιωτικοί σχηματισμοί του Αιγαίου βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, όπως κοντά βρίσκονται και με τους υπηρετικούς σχηματισμούς της Βαλκανικής και της Μικράς Ασίας. Το γεγονός αυτό βοήθησε και ανέπτυξε την επικοινωνία, βοήθησε την αλληλεπίδραση με τους πολιτισμούς του γειτονιάζοντος χώρου και εξάλειψε το μειονέκτημα του μεγέθους και της απουσίας πόρων. Το αρχιπέλαγος του Αιγαίου, θα μπορούσαμε να πούμε ότι χάρη στην επικοινωνία, λειτουργεί σαν ένα μεγάλο νησί. Τα μικρά νησιά γαντζώθηκαν πάνω στα γειτονικά μεγαλύτερα και αναπτύχθηκαν μαζί με αυτά. Όλα μαζί αποτελούν ένα ιδιόμορφο δίκτυο μεταφοράς, κουλτούρας, αγαθών, ανθρώπων και ιδεών, και σαν τέτοιο θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Και το μεγάλο αυτό νησί δίκτυο βρίσκεται σε μια ξεχωριστή θέση στη Μεσόγειο. Από την 3η χιλιετία π.Χ. έχει αρχίσει να αναπτύσσεται η επικοινωνία στο Αιγαίο με επικέντρο τις Κυκλάδες, που έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο στη διασύνδεση της υπηρετικής χώρας και των υπόλοιπων νησιών του Αιγαίου, της ακτής της Μικράς Ασίας και της Κρήτης. Οι άνθρωποι που ταξίδευαν σε αυτό, είτε από περιέργεια για το τι υπάρχει πέρα από τον ορίζοντα, είτε συνηθέστερα για να διεξάγουν το εμπόριο, ταξίδεψαν από άκρη σ' άκρη. Στο δίκτυο αυτό εντάσσονται σιγά-σιγά οι ακτές της Βορείου Αφρικής, η Μέση Ανατολή, η Μάλτα και όχι μόνο. Σιγά-σιγά όλη η Μεσόγειος και οι ακτές της εντάσσονται σε αυτό το δίκτυο. Το γεγονός της γειτονίας των νησιών, τόσο μεταξύ τους όσο και με την υπηρετική χώρα, το ότι είναι το ένα δίπλα στο άλλο, σε συνδυασμό το ότι κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τα πλεονεκτήματα των δύο χώρων, του υπηρετικού και του νησιωτικού, ελαχιστοποιώντας την επίδραση των μειονεκτημάτων του καθενός, είχε ως αποτέλεσμα αφενός μεν την κοινή τους πορεία σε όλα όσα διαδραματίζονταν στην περιοχή και την κοινή αντιμετώπιση απέναντι σε κατακτητές, πολέμους και λαιλασίες. Ο καθηγητής Σάμιουελ Χάντιγκτον χάραξε στον παγκόσμιο χάρτη μία γραμμή που την ονόμασε ως γραμμή διαχωρισμού των πολιτισμών. Η γραμμή αυτή χώριζε την Ιφίλιο σε τμήματα ανάλογα με την κυρίαρχη θρησκεία τότε. Στην περιοχή που βρίσκεται το Αιγαίο παρατηρούμε ότι το Αιγαίο είναι ένα από τα σημεία επαφής πολιτισμών και θρησκειών, κατά τον καθηγητή Χάντιγκτον. Σήμερα είναι το σημείο επαφής μεταξύ των χριστιανών Ορθόδοξων αλλά και γενικά του χριστιανισμού και γενικότερα με τον Ισλαμισμό. Σύμφωνα με τον Χάντιγκτον, τα σημεία επαφής είναι ζωτικής σημασίας για τους πολιτισμούς, διότι είναι τα σημεία στα οποία παρατηρούνται αλλά και υπάρχουν οι περισσότερες πιθανότητες να προκληθούν στο μέλλον διαμάχες μεταξύ των εφαπτώμενων πολιτισμών ή θρησκειών. Στην περίπτωσή μας το Αιγαίο είναι από αρχαιοτά των χρόνων το σημείο επαφής της Ευρώπης και της Ασίας. Μεγάλοι πολιτισμοί αναπτύχθηκαν και στις δύο αυτές ηπείρους και το σημείο επαφής τους ήταν πάντα το Αιγαίο. Η πρώτη καταγεγραμμένη τέτοια σύγκρουση πολιτισμών στην περιοχή μας είναι ο δεκαετής πόλεμος της Τρίας μεταξύ των Ελλήνων Μυκηναίων και των Τρώων. Διεξήχθη περίπου το 1194 με 1184 π.Χ., όπως μας πληροφορεί ο αρχαίος ιστορικός Ερατοσθένης. Στο ποιητικό έπος της Ιλιάδας αλλά και της Οδύσσειας διαβάζουμε ότι η αιτία του πολέμου ήταν η αρπαγή της ωραίας Ελένης, γυναίκας του Μενελάου, βασιλιά της Σπάρτης και αδερφού του Αγαμέμνονα, βασιλιά του Μυκηνών, του πιο πλούσιου βασιλείου της Ελλάδας τότε. Χωρίς όμως να θέλουμε να αμφισβητήσουμε την ομυρική ομορφιά της ωραίας Ελένης, είναι πιο πιθανό ο πόλεμος αυτός να διεξήχθη για τον έλεγχο και τη διακίνηση των σιτηρών και του εμπορίου στην περιοχή και για τον πλούτο που αυτό απέφερε. Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια σύντομη επιγραμματική αναδρομή στην ιστορία του αρχιπελάγους από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας, για να θυμηθούμε ποιοι πολιτισμοί πέρασαν και άφησαν το στίγμα τους στο πέλαγος του Αιγαία,
σε μια προσπάθεια να αντιληφθούμε την επίδρασή τους σε αυτό και στους κατοίκους του. Τα νησιά του Αιγαίου θεωρείται ότι κατοικήθηκαν από την αρχή της ύπαρξης του ανθρώπου στη γη. Αρχαιολογικές ανασκαφές έχουν ανακαλύψει ίχνη οικισμών που χρονολογούνται από το 3.000 π.Χ. Σε πολλά από αυτά. Από τους πρώτους καταγεγραμμένους πολιτισμούς του Αιγαίου Πελάγους είναι ο προελληνικός πελασγικός πολιτισμός που αναπτύχθηκε στην ίσο της Κρήτης και στις Μυκήνες. Με την πτώση της Τρίας το 1184 π.Χ., το Αιγαίο Πέλαγος πέρασε ουσιαστικά στα χέρια των Αχαιών και των Ελλήνων. Οι Έλληνες διατήρησαν τον έλεγχό του μέχρι και τον 2ο π.Χ. αιώνα, οπότε και πέρασε υπό τον έλεγχο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Υπό τον έλεγχο των Ελλήνων αλλά και των Ρωμαίων, το Αιγαίο λειτουργήσε σαν κόμβος εμπορίου για όλη τη Μεσόγειο, με αποτέλεσμα να μετατραπεί σε κοιτίδα πολιτισμού και να αναπτυχθούν σε αυτό οι τέχνες και οι επιστήμες και να δημιουργηθεί πλούτος υλικός αλλά και πνευματικός. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία διατήρησε ως οντότητα τον έλεγχο του Αιγαίου μέχρι τη διαίρεσή της το 395 μετά Χριστού, οπότε και διαιρέθηκε οριστικά σε Ανατολική και Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Το αρχιπέλαγος πέρασε στον έλεγχο της Ανατολικής, αυτή που σήμερα γνωρίζουμε και αναφερόμαστε ως Βυζαντινή. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία διατήρησε τον έλεγχο του Αιγαίου Πελάγους ουσιαστικά έως την τέταρτη σταυροφορία και συγκεκριμένα έως την πρώτη άλωση της πόλης. Ένα από τα αποτελέσματα της άλωσης ήταν η συνειδητοποίηση από τους Βενετούς της στρατηγικής και οικονομικής αξίας του Αιγαίου Πελάγους. Διεκδίκησαν και πήραν εμπορικά προνόμια και τελικά απέκτησαν τον έλεγχο του Αιγαίου. Με την έλευση των Οθωμανών Τούρκων, ο έλεγχος του Αιγαίου περνάει σταδιακά σε αυτούς μέσα από μια μακρά αναμέτρηση με τους Βενετούς. Ως το 1669 οι Βενετοί είχαν περιοριστεί στην Κρήτη και σε ένα τμήμα του. Αμέσως μετά οι Οθωμανοί αναλαμβάνουν τον πλήρη έλεγχό του, παράλληλα όμως στο Αιγαίο εμφανίζονται και άλλες δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία, Ολλανδία, Ρωσία, η παρουσία των οποίων σε συνδυασμό με την αλλαγή στρατηγικής των Βενετών ουσιαστικά έδωσε τον έλεγχο του Αιγαίου στους Οθωμανούς. Με την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους το 1827, σταδιακά ως και στις μέρες μας, το Αιγαίο Πέλαγος επανήλθε στον έλεγχο των Ελλήνων. Με την ένωση της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα το 1947, το Αιγαίο Πέλαγος είναι υποελληνικό έλεγχο σε ποσοστό άνω του 90%. Η πολυπίκλητη παρουσία εθνών σε αυτό, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν πάντα ιδιαίτερα ευχάριστη στους μόνιμους κατοίκους του, εντούτοις ενίσχυσε τη διάδοση ιδεών μέσω της επαφής των πολιτισμών. Βλέποντας το Αιγαίο από μια άλλη σκοπιά, αυτή της γεωπολιτικής, αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση μελέτης. Το Αιγαίο αποτελεί την κύρια οδό εμπορίου, αλλά και μία εκ των τριών εξόδων της Ρωσίας στις θερμές θάλασσες. Τα στενά και το Αιγαίο Πέλαγος αποτελούν τις δύο δικλείδες ασφαλείας για τον έλεγχο της κίνησης από και προς τον Εύξεινο Πόντο. Όπως μας πληροφορούν ο Κούντεχοφ Καλέργη αλλά και ο Τιμ Μάρσαλ, η Ρωσία θέλοντας και μία από τη στεριά προσβλέπει στις έφορες ευρωπαϊκές πεδιάδες, ενώ αγωνιωδώς ψάχνει να βρει και μία έξοδο στις θερμές θάλασσες. Το γεγονός αυτό δεν διαφεύγει της προσοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βλέποντας ότι εξαρτάται ενεργειακά από τη Ρωσία, έχει θέσει ως ένα από τους στρατηγικούς της στόχους τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησής της από τη Ρωσία. Ήδη βλέπουμε τις προσπάθειες κατασκευής οδών ενέργειας που θα καταλήγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να διέρχονται από εδάφη που ελέγχονται από τη Ρωσία. Με μια γρήγορη ματιά θα δούμε ότι αυτή η αγωγή ενέργειας, είτε φυσικού αερίου είτε ηλεκτρισμού, διέρχονται από την περιοχή του Αιγαίου ή κοντά από αυτό. Βλέπουμε λοιπόν ότι το Αιγαίο Πέλαγος είναι μια σημαντική περιοχή για την τροφοδοσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ενέργεια. Αν καταστεί μη ασφαλές, τότε τίθεται εν κινδύνο η κανονικότητα της ζωής σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Έτσι, εύκολα καταλαβαίνουμε τη σημασία του Αιγαίου και ειδικότερα του νοτιοανατολικού του τμήματος των Δωδεκανήσων και της Κρήτης. Το Αιγαίο λειτουργεί ως μια περιοχή ελέγχου των ρωσικών θαλασσίων δραστηριοτήτων αλλά και ως πύλη ενέργειας για όλη την Ευρώπη. Ως τέτοια περιοχή αποτελεί βασική περιοχή του γεωστρατηγικού σχεδιασμού των μεγάλων δυνάμεων. Αλλά και στη μικρότερη κλίμακα των εθνικών μας συμφερόντων, το Αιγαίο, ειδικά συνδυαζόμενο με τα ελεγχόμενα από την Κύπρο ύδατα, αποτελεί το φράχτη στις βλέψεις γειτονικής χώρας για ανεμπόδιστη έξοδο στη Μεσόγειο, προκειμένου να καταστεί η περιφερειακή δύναμη που η ίδια επιθυμεί να γίνει, ελέγχοντας την περιοχή αλλά και τις νέες οδούς ενέργειας που η κατασκευή τους είναι σε εξέλιξη. Αλλά και από τα προσβορρά σύνορά μας, το Αιγαίο αποτελούσε πάντα πόλο έλξης. Οι χώρες των Βαλκανίων,
ιδιαίτερα όσες δεν είχαν ή έχουν έξοδο στην Ανδριατική, με διάφορους τρόπους και μεθοδεύσεις προσπαθούσαν πάντα να κερδίσουν μία δίωδο στο Αιγαίο, είτε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης ή της Αλεξανδρούπολης. Ευρισκόμενο σε κομβικό σημείο στην νοτιοανατολική πύλη για την Ευρώπη, το Αιγαίο, ειδικά από τον 20ο αιώνα και μετά, έγινε μία από τις επιλογές περιοχής εισόδου των διακινητών ανθρώπων. Άνθρωποι από διάφορα μέρη του κόσμου οδηγήθηκαν από επιτίδιους διακινητές, εκμεταλλευόμενοι τη ρεαλιστική δυσκολία συνεχούς φύλαξης ενός θαλασσίου συνόρου, που απαιτεί πολλούς πόρους και μέσα και προσωπικό, μέσω του Αιγαίου στην Ευρώπη. Με τις σήμερα διαμορφωμένες διεθνείς συγκυρίες, το πιθανότερο είναι ότι αυτή η ροή ανθρώπων μέσω του Αιγαίου πελάγους προς την Ευρώπη θα συνεχιστεί, ενώ η επίδραση της κλιματικής αλλαγής αναμένεται να επιδεινώσει την κατάσταση, δημιουργώντας σε όλη την Ευρώπη πολιτικό διάλογο, ανησυχία και προβληματισμό για τη δυνατότητα ειρηνικής αφομοίωσης και ενσωμάτωσης όλων αυτών των ανθρώπων που έχουν έρθει και που θα έρθουν. Όντας γεωπολιτικά στο κέντρο του ενδιαφέροντος από τα αρχαία χρόνια, λοιπόν, ο νησιώτης του Αιγαίου έμαθε να ζει με την παρουσία, άλλες φορές έντονη, άλλες φορές διακριτική, διαφόρων δυνάμεων, φίλιων αλλά και εχθρικών. Είχε λοιπόν έτσι μια επίδραση παραπάνω, ώστε να είναι επιφυλακτικός και καχύποπτος, προσαρμοστικός και ευέλικτος, και καταφέρνοντας τελικά να απαλλάσσεται από τους αλλοεθνείς, να αναπτύξει περισσότερο την αυτοπεποίθησή του και την αυτοδυναμία του, αλλά κυρίως έμαθε να εκτιμά και να αγαπά την ελευθερία και την ανεξαρτησία. Τα τελευταία επιβεβαιώνονται από τη συνεχή και διαρκή συμμετοχή των νησιωτών σε όλους τους αγώνες του έθνους, ακόμα και όταν ήταν υποκατοχή άλλων δυνάμεων. Οι νησιώτες ήταν αυτοί που υπό τον Οθωμανικό ζυγό αμφισβητούσαν τον έλεγχο αλλά και το εμπόριο στο Αιγαίο, αναγκάζοντας την πύλη να παραχωρεί δίθεν ελευθερίες ώστε να μην αναγκαστεί να εμπλακεί σε διαμάχες. Χαρακτηριστική η περίπτωση της Μήλου, που ανακηρύχθηκε από το 1667 έως το 1680, για 13 ολόκληρα χρόνια δηλαδή, από τον Έλληνα πειρατή Γιάννη Καψή, ανεξάρτητο βασίλειο, αμφισβητώντας ευθέως την Οθωμανική κυριαρχία. Οι νησιώτες ανέπτυξαν, αναλαμβάνοντας το κόστος του εξοπλισμού αλλά και των αντιπίνων, τον ελληνικό στόλο στην εθνική παλιγενεσία του 1821. Το σύνολο σχεδόν των νησιωτών του Αιγαίου Πελάγους συμμετείχε με τα σκάφη και τα πληρώματά του στην Ελληνική Επανάσταση. Ο κατάλογος μεγάλος, όπως μεγάλος και ο κατάλογος των αντιπίνων. Χίος, Ψαρά, Κάσος υπέστησαν ολοκληρωτικές καταστροφές, ενώ στα υπόλοιπα νησιά υπέστησαν αντίπεινα οι χριστιανικοί πληθυσμοί. Στην ΚΟΑ, όπως μας πληροφορεί, παραθέτοντας τις σχετικές πηγές, ο Δόκτωρ Θεοφάνης Μαλκίδης, τον οποίο πρόσφατα παρακολουθήσαμε σε διάλεξή του, εσφάγισαν 98. Όλες δε οι οικίες εγυμνώθησαν, οι ναοί κατεπατήθησαν και ευεβηλωθήσαντα ιερά εχλεβάστησαν. Και άλλες πολλές καταστροφές. Αλλά και κατά την Ιταλική εισβολή τον Οκτώβριο του 1940, οι νησιώτες του Αιγαίου έδωσαν πάλι το παρόν όπως όλοι οι Έλληνες. Εδώ όμως, στα Δωδεκάνησα, έχουμε μια ιδιαίτερη ιδιαιτερότητα. Όντας Ιταλική κτήση, οι Δωδεκανήσιοι, που ήταν ουσιαστικά Ιταλικοί υπήκοοι, αλλά ήταν και ένιωθαν Έλληνες, ζήτησαν να στρατευτούν και πολέμησαν στο πλευρό των υπολείπων Ελλήνων κατά την Ιταλική εισβολή με το Σύνταγμα των Δωδεκανησίων. Πολλοί από αυτούς, μετά όταν έπεσε το Ιταλικό μέτωπο, διώχθησαν και φυλακίστησαν. Οι κριτικοί σαν ένα σώμα ήταν αυτοί οι οποίοι με την αντίστασή τους στα πλέον επίλεκτα τμήματα της γερμανικής πολεμικής μηχανής κέρδισαν το θαυμασμό και την εκτίμηση συμμάχων και εχθρών με τη μαχητικότητα αλλά και το ήθος τους. Από τα παραπάνω παρατηρήσεις αλλά και αναφορές μπορούμε να εξάγουμε πλέον σχεδόν ασφαλώς τα παρακάτω συμπεράσματα για το Αιγαίο και τους νησιώτες του. Η θάλασσα αρχικά λειτουργεί στα νησιά ως περιοριστικός παράγοντας, εφόσον όμως αυτά είναι μικρά, φτωχά σε πόρους και δύσκολα στην πρόσβαση και στην επικοινωνία. Εφόσον όμως υπάρχει επικοινωνία, τότε η θάλασσα αντιστρέφει την επίδρασή της και πλέον λειτουργεί ως οδός εμπορίου και διακίνησης ιδεών και ανθρώπων. Η επίδραση αυτή είναι μεγαλύτερη, όσο μεγαλύτερο και πλουσιότερο σε πόρους είναι ένα νησί. Στην περίπτωση του Αιγαίου Πελάγους, η εγκύτητα των νήσων περιορίζει την επίδραση του μεγέθους και της ύπαρξης των πόρων λόγω της πιο εύκολης επικοινωνίας μεταξύ τους, γεγονός που τα κάνει να λειτουργούν πιο πολύ ως δίκτυο με το σύνολο των πόρων τους. Η επίδραση αυτή έχει εγγραφεί στις νόρμες, στις συνήθειες και στις κουλτούρες των νησιών από τα πρώτα και όλα στάδια ανάπτυξης των κοινωνιών και πλέον είναι δύσκολο να μεταβληθούν ή να αλλάξουν από εξωγενείς παράγοντες. Το Αιγαίο Πέλαγος,
ως μέρος της Ελλάδας από την αρχαιότητα, με τις αρχές, τα ήθη και τον πολιτισμό, συμβάλλει στη διαμόρφωση Ελλήνων με ιδιαίτερα ανεπτυγμένο το αίσθημα της αυτονομίας και της ελευθερίας. Ένα σημείο προβληματισμού πάνω στον νησιωτικό χαρακτήρα θα μπορούσε να είναι η επίδραση της παγκοσμιοποίησης. Σε έναν κόσμο που μικραίνει και τίνει να αποκτήσει κοινά νέα ήθη και έθιμα, θα μπορούσε να έχει θέση ένας διαφοροποιημένος νησιώτης? Θα μπορούσε η κοινή παγκόσμια κουλτούρα να σβήσει την νησιωτική κουλτούρα και παράδοση? Η τάση να αποκτήσουμε όλη μια κοινή κουλτούρα θα μπορούσε να απαλείψει την τόσων αιώνων επίδραση της θάλασσας στους χαρακτήρες μας? Και αν αυτό συμβεί, μετά τι περιμένουμε να γίνει? Θα γίνουμε όλοι τα ίδια κύτταρα μιας μεγάλης ομοιόμορφης ανθρώπινης κοινωνίας, ή η ιστορία θα αρχίσει να ξαναγράφεται και το περιβάλλον και στην περίπτωσή μας η θάλασσα θα επιδράσει στα δικά της κύτταρα και θα τα ξαναδιαφοροποιήσει? Η απάντηση προς το παρόν δεν υπάρχει, μια κοινά αποδεκτή τουλάχιστον. Από τη μία πλευρά έχουμε την αρχαίγονη εγγραφή της νησιωτικής κουλτούρας και από την άλλη την ισοπεδωτική νέα. Το μέλλον θα δείξει αν τα νησιά θα αφομοιωθούν ακούγοντας τις σιρήνες των νέων ηθών ή αν η κουλτούρα τους θα αντέξει και θα αποτελέσει τη βάση για την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι νησιώτες έχουν το χάρισμα της προσαρμογής. Κάτι θα αλλάξει. Ο προβληματισμός είναι πόσο και το αν η νέα κατάσταση θα είναι καλύτερη από πλευράς χαρακτήρα παράδοσης και πολιτισμού από την παλαιά. Ένα σημείο προσοχής για τους έχοντες τις ευθύνες των αποφάσεων στις νησιωτικές κοινωνίες είναι προφανώς λόγω της φύσης του αρχιπελάγους η ανάπτυξη της συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των νησιών. Άλλωστε, αυτός είναι και ο λόγος της ανάπτυξης ξεχωριστής ταυτότητας των νησιωτών του Αιγαίου. Το γεγονός ότι οι νησιώτες μας από τα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους επικοινωνούσαν μεταξύ τους, αντάλλασαν ιδέες, ασκούσαν το εμπόριο και ανακάλυπταν την περιοχή τους, και αλλά και πολλές άλλες. Είναι ηλίου φαϊνότερο ότι τα νησιά μας πρέπει να συνεργάζονται για την κοινή ανάπτυξη, να απορρίψουν ιδέες μοναχικής ανάπτυξης και μέσα σε ένα κοινό πνεύμα ευγενούς άμυλας να αναπτύξει το καθένα με τη βοήθεια των άλλων το δικό του χαρακτηριστικό παράγοντα και προστασία της ταυτότητάς του. Το μέλλον των νησιών μας είναι στη συνεργασία και όχι στην αντιπαλότητα. Δεν αντέχει το σύστημα που έχει διαμορφωθεί 5.000 χρόνια στο Αιγαίο να μετατραπεί σε ένα σύστημα One Island Show. Κανένα νησί στο Αιγαίο δεν έχει όλα όσα χρειάζεται. Όλα μαζί έχουν τα πάντα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις άνετα. Ελπίζω να μην σας κούρασα πολύ. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η προσέγγιση σου, Γιώργο μου, και δικαιώνει την προσδοκία που είχαμε για την εκδήλωση. Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι, σχόλια, ερωτήσεις, απορίες, διευκρινήσεις. Έθεσε πάρα πολλά ζητήματα ο Γιώργος. Προσπάθησα να συμπυκνώσω μέσα στο διατιθέμενο χρόνο πάρα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω αν το κατάφερα. Αρκεί να έμεινε ένας προβληματισμός στο τέλος. Σημασία έχει ότι, όπως είπε και η κυρία Πρόεδρος, την ομιλία του Γιώργου, όπως και του Καβαρλίγκου, θα την κυκλοφορήσουμε σε ένα ειδικό τευχίδιο με την αρχή της νέας σχολικής περίοδου, για να διανεμηθεί στους μαθητές των γυμνασίων όλης της Δωδεκανήσου, όπως κάναμε με το Σύνταγμα Δωδεκανησίων Εθελοντών. Έτσι ώστε να συμβάλλουμε σε αυτό που λέμε γενική παιδεία μέσα από τη σχολική κοινότητα. Ακούω τις ερωτήσεις σας ή τα σχόλιά σας. Αν δεν έχετε ερωτήσεις. Όλη η συζήτηση, η ιστορία αυτή δείχνει, γιατί όλος ο κόσμος, όπως είπατε, αναφέρατε, δείχνει γιατί όλα τα βλέμματα στρέφονται στο κέντρο της γης και να μην αναφερθούμε σε λεπτομέρειες. Μα το Αιγαίο, όπως είπαμε και πριν, είναι η δυτική άκρη του κέντρου της γης, της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Και μετά που αποκαλύφθηκαν και οι υπόγειοι της Αυρή, εκτοξεύτηκε το ενδιαφέρον. Όλη η θάλασσα είναι πλούσια σε πόρους, σε πλούτο, και από ό,τι φαίνεται, ειδικά η νοτιοανατολική λεκάνη της Μεσογείου. Συμφωνώ πολύ με αυτό. Όταν δεν υπάρχουν απορίες, συνήθως αυτό οφείλεται στον άνθρωπο που έκανε την ερώτηση.
Είναι δύο τα ενδεχόμενα, γιατρέ. Δεν τα καταλάβαν όλοι, δεν καταλάβαν τίποτα. Να είστε καλά. Τότε να ευχαριστήσουμε την παρουσία σας και να ευχηθούμε στην αστική εταιρεία με όλες τις συνεργασίες που έχει, παρέλειψαν από το Ιπποκράτειο Ίδρυμα Φερρυπίν προηγουμένως, που έχουμε μια πολύπλευρη και πολυεπίπεδη συνεργασία, να συνεχίσει να στηρίζει τη γενική παιδεία στην περιοχή μας. Γιώργο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.